Το αργότερο έως τη Μεγάλη Πέμπτη θα έχει ενεργοποιηθεί η ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα εξασφαλίσουν την επιδότηση σε αμόλυβδη βενζίνη και υγραέριο. Έχουν διορθωθεί σύμφωνα με πληροφορίες σχεδόν όλα τα τεχνικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην ειδική ενότητα για την επιδότηση καυσίμων στο gov.gr και το αργότερο έως αύριο Μεγάλη Πέμπτη οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ώστε να εξασφαλίσουν την έκπτωση σε βενζίνη και υγραέριο. Αναμένουμε αύριο να ανοίξει και η πλατφόρμα για την επιδότηση των 40 ευρώ για τους καταναλωτές, για τους δικαιούχους που έχουν όχημα στο όνομά τους. Αύριο να μπουν να κάνουν τις αιτήσεις τους στο gov.gr και θα πιστωθούν τα χρήματα είτε με IBAN είτε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής που θα κατεβάσουν. Και εν όψη τώρα τις μέρες των εορτών αναμένουμε μία κινητικότητα, καθώς και οι ξενοδόχοι λένε για κάποιο ποσοστό πληρότητας, οπότε θεωρούμε ότι από αύριο βράδυ και Παρασκευή θα δούμε κίνηση τουριστική για τις μέρες του Πάσχα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στον τομέα των καυσίμων, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς τα τελευταία 2 χρόνια, λόγω καραντίνας, λόγω περιορισμών, και τώρα ήρθε και το αποκορύφωμα με την αύξηση των τιμών. Είναι μια καλή ευκαιρία λίγο να δουλέψουμε αυτές τις μέρες των εορτών, να δούμε τουρισμό, να δουλέψει η εστίαση, ο τουριστικός κλάδος που κι αυτός τόσο καιρό δεινοπαθεί, και εμείς μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Η επιδότηση αφορά σε 60 λίτρα καυσίμων για κάθε έναν από τους 3 μήνες, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, και ισούται 0,22 ευρώ ανά λίτρο. Ειδικότερα η επιδότηση κυμαίνεται σε 50 ευρώ για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με κύρια κατοικία στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιωνίων, Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε 40 ευρώ για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με κύρια κατοικία την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε 35 ευρώ για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων με κατοικία στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιωνίων, Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε 30 ευρώ για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ως επιπλέον κίνητρο σε εκείνους που θα εκδώσουν ψηφιακά τη λεγόμενη επιταγή καυσίμων, θα είναι μια έκπτωση μπόνους έως 5 ευρώ στην τιμή της ποσότητας καυσίμων που θα αγοράσουν. Με άλλα λόγια, η επιδότηση θα ανεβαίνει από τα 40 στα 45 ευρώ για την υπηρετική Ελλάδα και από τα 50 στα 55 για τα νησιά. Η ψηφιακή κάρτα από τη στιγμή της έκδοσής της παραμένει σε ισχύ μέχρι και την 31η Ιουλίου 2022. Τέλος, για να δικαιούται κάποιος το βοήθημα, θα πρέπει το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 30.000 ευρώ.